σκέψη στον αγιασμό και σας είχα πει ότι παρόλο την κρίση, τα παιδιά σας θα προσπαθήσουμε να μην τους λείψει τίποτα σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό μέρος. Προσπαθήσαμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και σε αυτά που σας υποσχεθήκαμε. Μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα υλοποιήθηκαν στο νηπιαγωγείο μας. Πολλά προγράμματα έτρεξαν όπως της κεραμικής, περιβαλλοντικό πρόγραμμα για την γλυκοθάλασσα, για την ανακύκλωση, επισκέψεις. Έτρεξε το πρόγραμμα της ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Και όλα αυτά προσπαθήσαμε με τη δική σας τη βοήθεια και χωρίς τη δική σας τη βοήθεια και χωρίς τη δική σας τη συνεργασία δεν θα είχαμε καταφέρει τίποτα. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε που πάντα μας στηρίζετε και πιστεύουμε ότι και τα παιδιά τουλάχιστον που θα συνεχίσουν θα έχουν την ίδια συνεργασία. Παρόλο βέβαια που σας είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να μην καταλάβουν τα παιδιά την κρίση, η κρίση είναι κάτι που τα παιδιά τη ζουν καθημερινά, τη νιώθουν και ακούν από τις ειδήσεις και επηρεάζονται. Παρόλο που μπορεί να μην σας λένε πράγματα, επηρεάζονται. Οι ειδικοί λοιπόν λένε να τους λέμε την αλήθεια. Καλή η προστασία, αλλά καλύτερα να τους λέμε τι πραγματικά συμβαίνει. Να τους λέμε δηλαδή ότι υπάρχει μια σκληρή πραγματικότητα που δεν συμβαίνει μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες και να τους εξηγούμε ότι μπορεί να είναι και άδικο και να προσπαθήσουν να αλλάξουν τα πράγματα, γιατί τα παιδιά είναι ελπίδα μας και σίγουρα μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν εδώ στο νηπιαγωγείο και σύμφωνα με τις απόψεις των ειδικών, προσπαθήσαμε να τους δώσουμε κάποια εφόδια να αντισταθούν στην κρίση. Και αυτά τα εφόδια που μπορούμε να τους δώσουμε είναι κάποιες ηθικές αξίες της οικογένειας, της αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα παρακολουθήσετε δύο θεατρικά έργα. Το πρώτο θεατρικό έργο είναι η Αγριόκυκνη του Hans Christian Andersen και είναι ένας ύμνος στην αγάπη, στην ανθρωπική αγάπη, στην αλληλεγγύη, τα όπλα που σας είπα που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά για να αντισταθούν στα προβλήματα των καιρών. Το δεύτερο έργο που θα παρακολουθήσετε είναι ο Πλούτος του Αριστοφάνη, ένα διαχρονικό έργο που διακομωδεί το πλούτο και προσπαθεί να εξηγήσει τα άδικα που συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Ο καλύτερος τρόπος να αντισταθούμε είναι και η σάτυρα και η κομμωδία. Και πάρα πολύ όμορφα οι αρχαίοι Έλληνες είχαν τοποθετηθεί για όλα τα θέματα και είναι ακόμη επίκαιροι. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, θα ξεκινήσουμε πρώτα με τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν από το κλασικό τμήμα. Θα συνεχίσουμε την παράσταση του κλασικού τμήματος του Αγριόκυκνου. Θα δείτε μετά τα προγράμματα που υλοποίησε το ολοήμερο τμήμα και το θεατρικό του ολοήμερου τμήματος, που είναι ο πλούτος του Αριστοφάνη. Σας ευχαριστώ.